Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Κοντά σας και σήμερα εκπομπή Αμπόλα με Μπάλα, όπως κάθε Δευτέρα 7 με 8 το απόγευμα. Τα μηνύματά σας στο info.abola.gr/gmail.com ή στο καφό της papakiyahoo.gr και στο Facebook Αμπόλα Sport. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας από το postgame.gr το site που κάθε Πέμπτη αναμεταδίδουν ραδιοφωνικά βέβαια πάντα την εκπομπή μας. Να πούμε σε κάποιους φίλους ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε όλα τα γήπεδα, μας ζητάνε να πηγαίνουμε σε πάρα πολλά γήπεδα. Γίνεται την ίδια ώρα πολλοί αγώνες και το Σάββατο και την Κυριακή, δεν μπορούμε να διακτηνιστούμε όπου προλαβαίνουμε και όπου υπάρχει έτσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θα έλεγα. Προσπαθούμε να είμαστε εκεί παρόν. Βέβαια, καθημερινά είμαστε παρόν σε επάλξεις, μέσα από το site και στα γήπεδα είμαστε, είτε σε προπονήσεις είτε στα ρεπορτάζ. Οπότε είμαστε πάντα κοντά σας. Να πούμε κάτι για την Super League, ότι για το νέο τσαφ που έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνι, με τον ιστορικό. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ όταν κατεβαίνει τα τέμπη δεν μπορεί να πάρει καλά αποτελέσματα, κάπου εκεί τρέμουν τα πόδια του. Να πάμε στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ, τα αποτελέσματα της κεντρικής Αθήνας, θα την έλεγα, 11η αγωνιστική, όπου σκόνταψαν οι πρωτοπόροι. Τράχωνες Αγία Παρασκευή 0-3, η ομάδα του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου συνεχίζει τρένο. Παλαιόφαλιο Μικρασιατικός 3-0, Τερψιθέα Δόξα Βύρονος 1-2, Αθηναϊκός Ύφεστος Περιστερίου 1-3. Νέα Ιωνία 3, Βοσκά Ιδαρίου 1-0, Κένταυρος Βρυλισσίων Ηράκλειο 1-4, Ολυμπιακός Λιοσίων Άγια Ανάργυρη στο τοπικό ντέρμπι 0-0, Ρουφ 3, Βοσκά Αθηνών 2-0, η ομάδα του Γιάννης Λεβίστα ανεβαίνει σιγά σιγά, Αθλητικός Όμιλος Περιστερίου Χαλάνδρη 1-1, Πάνε Ερυθραϊκός Πεύκη 1-1 επίσης, Άγιος Τωμάς Χολαργός 0-1, η ομάδα του Γιώργου Τσαμόπουλου έχει πάρει το κολλάι στις νίκες, Χαϊδάρη Άρης Πετρούπολης εδώ, σοκ για τον Άρη Πετρούπολης 2-1, Διάνα Ηλιούπολης Πετράλωνα 3-1, Σούμενα Φωστήρια Ηλιούπολης 2-0, Ηλιούπολη Χαραβιακός στο τοπικό ντέρμπι Γοήτρου 2-1, Γουσού Αργυρούπολης Αθηναίδα 2-0 στην Εψανά, Ανατολική Αττική στην 10η αγωνιστική, μεγάλη νίκη στην πρώτη κατηγορία, ο Παθιακάκης επί το Γλυκό Νερό με σκορ 3-2. Πάω Καλυβίων Παλαινιακός 0-2 και ο Παλαινιακός συνεχίζει φουλ για άνοδο. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιάς στην πρώτη κατηγορία, στην 10η αγωνιστική. Αθλητική Ένωση Μοσχάτου Δραπετσόνα 2-0. Ικάρος Καλυθέας Αεθίελας Αχιλλέας Κορυδαλού 3-1. Και μεταξύ άλλων Αφιάλια Ατρόμητος Πειραιά 1-2. Ξέρει να παίρνει καλά διπλά η ομάδα του Ατρόμητου Πειραιά, έμπειρη ομάδα. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττικής, στην λεγόμενη Επισδά, στην πρώτη κατηγορία 1η αγωνιστική, στο τοπικό ντέρμπι, ΠΑΟΚ Μάδρας Μαδραϊκός 2-3 και Πυρίχιος Βίζας 2-3 και Μικρασιατική Ζωφριά 0-2. Και στα παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής που μεταξύ άλλων έγιναν, Ρήγας Φεραίος Οπούδιος Μαρτίνου 2-1, Αστέρας Ιτέας με τον ΑΟ Σελάνων 1-1, σκόνταψε ο Αστέρας Ιτέας και Βελούχη Θήβα 0-4. Πριν περάσουμε στη συζήτησή μας με τον Δημήτρη τον Μπούτρο, να περάσουμε σε δύο βίντεο γρήγορα. Αρχικά στο ματς για την β' κατηγορία της Αθήνας του Κεραμικού με τον Ποσειδώνα Γλυφάδας με σκορ 1-0 κέρδισε ο Κεραμικός και να δούμε και τις δηλώσεις από αυτό το ματς ταυτόχρονα. Με την θαλασσία εμφάνιση η ομάδα, η φιλοξενούμενη ομάδα του Ποσειδώνα Γλυφάδας. Είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Αρχηγός, όπως είπαμε, την ομάδα του Κεραμικού Μακρυπούλιας και αντίπαλο σε αντίπαλο λογικά. Ο Γιάνκολο πιάνει την κεφαλιά για τον Πετούα που καταφέρνει και τσιμπάει την μπάλα εκεί. Κάνει την προσποίηση. Πετούα για τον Σταύρο τον Κάτρη. Πάσα δίπλα του. Ένα ωραίο σούτ και η μπάλα στα αλήθεια. Η μπάλα στα αλήθεια. Το 1-0. Από το ωραίο πλασέ του Τζέτζια. Μια εκπληκτική ενέργεια εκεί των παιχτών. Από την αριστερή, όπως επιτίθεται ο Κεραμικός, θα κάτι ωραίο το χτύπημα το corner. Η μπάλα περνάει από όλους, έπιασε εκεί την κεφαλιά. Κολάκι αυτό σε ένα ωραίο σούτ έξω από την περιοχή. Εκπληκτική απόκρουση για Όσκαρ του Ψωμάρα σε αυτό το εκπληκτικό σούτ, φοβερό σούτ του Αλέξη Κολάκι. Απαιτούα, προσπάθησε αυτό για το Φαλάκα. Ο Φαλάκα βγαίνει μόνο στην περιοχή. Φαλάκα κάνει τελευταία προσποίηση, πέφτει κάτω τίποτα λέγεται. Πολύ ωραία για τον Ίσα που βγαίνει εκεί στην πλάτη του Ίσα μέσα στην περιοχή. Κάνει την πάσα για τον Φαλάκα. Η μπάλα στο κάθετο δοκάρι από το σουτ. Από την ωραία σέντρα που έβγαλε εκεί ο Ίσα. Για μας πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε κι άλλο στο μέλλον και πιστεύω ότι η ομάδα έχει δυνατότητες για κάτι καλύτερο. Ήταν από την αρχή ένα δύσκολο μάτσο που θέλαμε και εμείς και εκείνοι. Νομίζω ότι στον πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν, μπήκαμε πάρα πολύ άσχημα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε, τα δώσαμε όλα. Ατυχήσαμε σε πάρα πολλές ευκαιρίες να ισοφαρίσουμε και να μπούμε και μπροστά στο σκορ. Ήμασταν άτυχοι. Συνεχίζουμε.
Λοιπόν, αυτά με το πρώτο παιχνίδι που δείξαμε. Έχουμε να δείξουμε πολλά στη συνέχεια. Να πούμε ότι το abola.gr βρέθηκε και στην επανεκκίνηση της διοίκησης Μιχάλη Θεοδωσιάδη στον θρίαμβο Χαϊδαρίου. Βέβαια, ο φωτισμός του γηπέδου δεν μας ευνόησε πάρα πολύ στις δηλώσεις. Έτσι, γι' αυτό υπάρχει πρόβλημα με φωτισμό σε ορισμένα γήπεδα. Η προβολή δεν είναι και τόσο δυνατή. Ωστόσο, εμείς βρεθήκαμε σε αυτό το γεγονός, στη συνέντευξη τύπου που μας κάλεσαν οι άνθρωποι. Είπαν τα πράγματα με το όνομά τους. Νέα εκκίνηση, θα λέγαμε, νέα αρχή για το θρίαμβο Χαϊδαρίου με την διοίκηση Μιχάλη Θεοδωσιάδη. Μίλησαν στην κάμερα του abola.gr και ο πρόεδρος και ο τεχνικός της ομάδας, αλλά και παίχτες. Πάμε να δούμε τι μας είπαν στο δεύτερο βίντεο. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του θρίαμβου Χαϊδαρίου, τον Μιχάλη Θεοδωσιάδη. Κύριε Μιχάλη, ενεργά και πάλι στο σύλλογο, από τα ενία του συλλόγου, με ένα πλάνο τριετίας και με στόχο ποιο? Αυτή τη στιγμή τη γρήγορη παραμονή στην κατηγορία. Από εκεί και ύστερα? Από εκεί και ύστερα θα κάνουμε, έχουμε ένα πλάνο, όπως είπατε, τριετίας. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε παιδιά από τις ακαδημίες, να φτιάξουμε μια ομάδα με αρκετούς γηγενείς, οπότε να φτάσουμε στην κορυφή της Αθήνας και βλέπουμε παραπέρα στην τριετία πάνω. Όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα με όσο γίνεται περισσότερα παιδιά του θριάμβου, να έχουμε όσο γίνεται καλύτερη απόδοση και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Και να πω και ένα ευχαριστώ για την επιστροφή του. Είναι αρχικά μια καλή πορεία να κάνουμε, να σωθούμε γρήγορα και κοιτάμε μετά το χειμώνα όσο το δυνατό περισσότερο βαθμούς να μαζέψουμε για να είμαστε όσο πιο ψηλά στη βαθμολογία. Αυτά λοιπόν μας είπαν και ο πρόεδρος, ο Μιχάλης Θεοδωσιάδης, και ο Διονύσης Κατραμάδος, ο προπονητής, και ο Τάκης Αποστολόπουλος, ο παίκτης της ομάδας από τις σημαίες, παρότι είναι νεαρός ηλικία. Κοντά μας λοιπόν είναι ο Δημήτρης Μπούτρος, ο δημιουργός κινησιολογίας ποδοσφαίρου MPF. Δημήτρη, καμιά φορά το χρήμα που λέμε δεν φαίνει την ευτυχία της ομάδας. Χρειάζεται μεγάλη σωστή διαχείριση, έτσι, γιατί καμιά φορά σκορπάνε κάποιοι πρόεδροι τα χρήματα. Γενικότερα το λέω, αλλά αυτό δεν αρκεί για να φέρει τα καλά αποτελέσματα και η ομάδα να έχει ρόλο πρωταθλητισμού. Χρειάζεται, νομίζω, και τεχνογνωσία, έτσι, όπως λες και εδώ πέρα στο τρέιλερ, και αντίληψη και θέληση και από τους παράγοντες είναι να το έχουν, και βέβαια να έχουν και δίπλα τους ανθρώπους ικανούς να τους προσφέρουν τις γνώσεις. Αρκετοί πρόεδροι γνωρίζουν το ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να πω ότι το ξέρουν οι άνθρωποι, έτσι. Φώτη μου, καλησπέρα και από μένα. Και βέβαια τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Και την ποδοσφαιρική ευτυχία. Την ποδοσφαιρική ευτυχία. Θα σου πω ένα πράγμα. Όσα λεφτά και να δαπανείς κάποιος για ένα παίχτη, αυτά τα χρήματα εξαρτώνται από το αν αυτός θα μπορέσει στις τρεις φάσεις να βάλει ένα γκολ. Ακριβώς. Ή να τα βάλει και τα τρία. Δηλαδή, να είμαι εγώ τώρα πρόεδρος και να πάω να δώσω 1.000.000 ευρώ για ένα παίχτη, ο οποίος θα βάλει ένα γκολ στις 50 φάσεις. Εντάξει, νομίζω επιχειρηματικά είναι αποτυχία αυτό το πράγμα. Επιχειρηματικά να το δούμε. Δηλαδή, στις επιχειρήσεις συνήθως, όταν κάποιος δίνει τα χρήματά του, το ψάχνει από παντού. Δηλαδή, βρίσκει ό,τι πιθανό σενάριο αποτυχίας υπάρχει, να το εκμηδενίσει, ώστε αυτά τα 500, 200, 300, 20 χιλιάδικα που θα βάλει να επενδύσει, να έχουν όσο το δυνατόν τη μεγαλύτερη και γρηγότερη απόσβεση. Στο ποδόσφαιρο, λοιπόν, είναι σπατάλη χρήματος να πας να παίρνεις ποδοσφαιριστές τους οποίους δεν τους έχεις δημιουργήσει εσύ, άρα δεν ξέρεις το background τους και απλά τι βλέπεις, 5 βίντεο από κάποιους αγώνες που έχει φέρει ο μάνατζερ, να δεις πώς κινείται, τι κάνει κλπ. Χωρίς από πίσω να ξέρεις πώς έχει φτάσει σε αυτή την πορεία. Εντάξει, το οφθαλμοφανές είναι ότι τον βλέπεις τι πορεία έχει σε ένα πρωτάθλημα, αλλά εάν βάλουμε κάτω τα στατιστικά του, θα δούμε ότι πολλοί παίχτες που δαπανούν πολλά εκατομμύρια, θα δείτε ότι στατιστικά είναι τσάμπα επένδυση. Γιατί ένας παίκτης επιθετικός, όταν για παράδειγμα στη διάρκεια της χρονιάς του έχουν βγει 100 φάσεις και έχει βάλει 5 γκολ, νομίζω δεν, τι να λέμε τώρα, για 5% επιτυχία, που θα έπρεπε στις 100 φάσεις να βάλει 50. Αν όχι 50, να βάλει 40. Δηλαδή ο Μέση, γιατί είναι ο Μέση που είναι? Γιατί του τυχαίνουν τρεις φάσεις, η μία-δύο είναι γκολ. Γι' αυτό είναι ο Μέση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ο Μέση, άρα ένας είναι αυτός, οι υπόλοιποι δεν μπορούν να γίνουν έτσι. Θα αναφερθώ λοιπόν πάλι στα λόγια χτες, τα άκουσα μάλιστα από δύο προπονητές. Ο ένας ήταν της Ξάνθης και ο άλλος ήταν ο Ζουνίδης. Τώρα παίρνω το παράδειγμα τυχαία τον Ζουνίδη, γιατί. Από τα λεγόμενά τους. Δυστυχώς τα λεγόμενά τους εκθέτουνε. Λέει λοιπόν ο Ζουνίδης ο ίδιος ότι πρέπει, λέει, να τελειώνουμε αυτές τις φάσεις. Λέει, φταίμε εμείς.
Ναι, ποιο του έχει δείξει να τελειώνουν φάσει. Το ακούω συχνά την καραμέλα και από πολλού προπονητέ. Ποιο του έχει δείξει. Δηλαδή, εσύ ο Ζουνίδη που είσαι εκεί στον Παναθηναϊκό, του έχει δείξει του σεντερφόρ, το έχει πάρει από το χεράκι να του δείξει πώ να τελειώσει. Βέβαια, δεν ξέρει ούτε εσύ. Ούτε ο Ζωνίδη ξέρει πώ τελειώνει μια φάση. Έτσι. Περισσότερο αυτοί οι προπονητέ είναι του. Εγώ είμαι τη τακτική. Ναι, αλλά η τακτική σου εξαρτάται από τα κέφια του άλλου. Όταν ο άλλο δεν μπορεί, για ποια τακτική μιλάμε. Βγαίνει ο προπονητή τη Ξάνθη και λέει: δεν βγήκαν λέει αυτοματισμοί. Για ποιου αυτοματισμού μιλάμε. Για 10 παίχτε μέσα οι οποίοι δεν ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται. Για ποιου αυτοματισμού. Σε έναν αγώνα υπάρχουν 1000 διαφορετικά κινητικά σενάρια. Και μεταξύ των παιχτών και του κάθε παίκτη σαν άτομο, αλλά και σαν σύνολο. Στις προπονήσεις, αυτοί οι προπονητές δουλεύουν συγκυριακά 5-6 σενάρια. Εάν κάτσει μπάλα, εάν κάτσει ο παίκτης, εάν βγει η φάση, εάν ανάν. Για ποιους αυτοματισμούς μιλάμε. Δηλαδή, αυτή την καραμέλα του αυτοματισμού, το ότι πρέπει, ναι, με τα ευχολόγια του Ζουνίδη και του κάθε Ζουνίδη, δεν βγαίνουν οι αυτοματισμοί, ούτε βγαίνουν οι φάσεις. Εάν το σεντερφόρ δεν πάει άνθρωπος να τον δουλέψει ακριβώς τη λεπτομέρεια της κίνησης, πώς να τελειώνει, πώς να γυρνάει, πώς να πασάρει, έτσι, πώς να γυρνάει με πλάτη, πώς να τελειώνει την μπάλα όταν έρχεται από τον αέρα, πώς να την κατεβάζει σωστά με μια κίνηση και να πάει γκολ η μπάλα. Εάν αυτά λοιπόν δεν εκπαιδευτούν οι παίχτες της Α' Εθνικής, της Β', της Γ' και πάει λέγοντας, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή σας είπα, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα όπου κάτσει μπίλια. Απλά, όταν έχεις τυφλούς, οι στραβοκλωτσιές του καλύτερου τυφλού θα μπει γκολ. Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι αποτέλεσμα, είμαστε στην τύχη. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν βασίζομαι στην τύχη, παρά την τύχη τη δημιουργώ μόνος μου, μέσα από την τεχνογνωσία μου, την τεχνοτροπία μου και ό,τι άλλο και ό,τι άλλη φαντασία έχω, θα σας δείξω λοιπόν μια σειρά από βίντεο σήμερα, θα μιλήσουμε λιγότερο, γιατί εντάξει, νομίζω ότι τα έχουμε αναλύσει στις προηγούμενες εκπομπές, μην λέμε πάλι τα ίδια και γινόμαστε κουραστικοί. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή θα έχει λίγο περισσότερο βίντεο. Να καλό δούμε λίγο, να δούμε λίγο πώς παιδιά σημερινά, 11-12 χρονών και 10, εκπαιδεύονται στο να τοποθετούν σωστά το σώμα τους σε κάθε φάση και είναι η αυριανή γενιά, η μελλοντική του ποδοσφαίρου. Η γενιά η οποία θα ξέρει να αναλύσει γιατί ένας παίκτης έχασε τον γκολ, γιατί ένας παίκτης έχασε τη φάση και όχι να τα ρίχνουμε κάθε φορά φταίει ο διαιτητής. Και αυτοματισμοί. Δηλαδή, προχτές τον Ατρόμητο, έτσι, ο άλλος είναι μόνος του στην περιοχή και θέλει 4 μέτρα πάνω από το τέρμα. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Για ποιο διαιτητή μιλάμε τώρα. Έτσι. Ας παίξει το πρώτο βίντεο, παρακαλώ. Ναι, καμιά φορά είναι. Εντάξει, όχι ότι έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις και καλές διαιτησίες, υπάρχουν και τα λάθη. Αλλά... Φώτη μου, δεν μας ενδιαφέρουν οι διαιτησίες. Δεν ασχολούμαστε με διαιτησίες. Δεν ασχολούμαστε ούτε με τον επόπτη ούτε με τον διαιτητή. Έτσι. Λοιπόν. Ασχολούμαστε μόνο με τη δουλειά τη δική μας. Εδώ λοιπόν τα παιδιά. Εδώ μαθαίνουν πώς να αντιλαμβάνονται το σώμα τους, να κάνουν προσποιήσεις με ακρίβεια τα χέρια τους, πώς να περνάνε, να σπάνε τη μέση τους, πώς να περνάνε με ακριβή κίνηση και όχι όπως να είναι, να χαμηλώνουν, να αποφεύγουν αντιπάλους. Αυτά είναι μια προσομοίωση αντιπάλων. Εδώ πώς να γυρνάνε με πλάτη, με προσποίηση, εδώ ο μικρός που είδατε. Εδώ τώρα αυτοί είναι πιθανοί αντίπαλοι οι οποίοι κινούνται άναρχα, όπως θέλει ο καθένας. Πρέπει ο ποδοσφαιριστής εκείνη τη στιγμή να καλλιεργήσει την αντίληψή του. Το πώς μαρκάρει εδώ το μικρός, πώς μαρκάρει όταν έχουμε έναν τεχνίτη. Εδώ μαθαίνουμε ακρίβεια στόχου, συγχρονισμού. Αυτά είναι πράγματα που θα συμβούν μέσα σε ένα παιχνίδι και πρέπει ο ποδοσφαιριστής να τα ξέρει. Εάν δεν έχει δουλέψει έτσι, από πού θα τα ξέρει η Φώτη αυτά τα πράγματα. Από επιφώτιση, θα δω διέμπνευση εκείνη τη στιγμή. Αν να κάνω μια ενέργεια, άντε και του βγήκε. Την άλλη Κυριακή είναι σαν παλτό. Την άλλη Κυριακή είναι παλτό, τελείω. Τη μία παίζει, τη μία δεν παίζει. Υπάρχει η σκέψη τη στιγμή, άμα του βγει μια ενέργεια και του κάτσε, όπως λέμε, εντάξει, όλα καλά. Αλλιώ. Βέβαια, και το έχουμε ρίξει τώρα λοιπόν. Οι ηθαγενεί εδώ στην Ελλάδα και γενικά οι ηθαγενεί του ποδοσφαίρου το έχουν ρίξει στο Θεό το αν ο Θεό λέει ξέρει μπάλα, κάνω δεν ξέρει μπάλα. Δεν έχουμε από το Θεό, από τα κέφια του Θεού ξαναζόμαστε. Όχι από τα δικά μας κέφια, από του Θεού. Έτσι, ο Θεός είναι ο κάθε παίχτης που τον έχουν κάνει Θεό οι ηθαγενείς οι οποίοι δεν ξέρουν. Σαν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη Μάδρα και λέει ήταν ακραίο φυσικό φαινόμενο. Ναι, φίλε όμως. Ναι, τι έκανες γι' αυτό όμως. Οφείλεις να το έχεις. Βέβαια. Ναι, ακραίο. Καμία αντίρρηση. Δεν θα πρέπει να το έχεις προβλέψει όμως. Λάβει τα μέτρα σου να το αντιμετωπίσεις. Δηλαδή... Τουλάχιστον να μειώσεις την καταστροφή. Βέβαια. Εδώ στο ποδόσφαιρο, ποια μέτρα λαμβάνουν οι προπονητές. Ποια μέτρα έλαβε ο Ζουνίδης ώστε οι παίχτες του να πρέπει να τελειώνουν σωστά τη φάση. Ποια μέτρα πήρε. Για πετε μου, ποια μέτρα πήρε. Αυτά τα θέματα δεν νομίζω ότι υπάρχουν δικαιολογίες, ειδικότερα σε μεγάλες ομάδες. Η μόνη δικαιολογία, Φώτη μου, να σταματήσει το βίντεο, παρακαλώ.
Η μόνη δικαιολογία είναι ότι οι ηθαγενείς θαυμάζουν το κουτάλι και, το, και ό,τι λαμπυρίζει. Ό,τι δεν το, ό,τι, αυτά, τα υπόλοιπα δεν τα ξέρουν. Έτσι, παλιά λέγανε, πέφτανε οι κεραυνοί και λέγανε τσίρχνει ο Δίας. Και βγήκε μετά η επιστήμη και λέει ότι είναι φυσικό φαινόμενο. Δηλαδή, σήμερα οι ηθαγενείς του ποδοσφαίρου τι λένε, λένε ότι α, άτυχη στιγμή, ήμασταν άτυχοι λέει. Τι πάει να πει άτυχος. Φταίει λέει ο διαιτητής. Τι πάει να πει φταίει ο διαιτητής. Έχει χάσει 10 τετατέτ πριν και φταίει ο διαιτητής. Καλά κάνει ο διαιτητής και εγώ δω ότι γουστάρει δίνει. Εσύ τι κάνεις, γιατί αφήνεις την τύχη σου. Δηλαδή το παιδί σου όταν το μεγαλώνεις, το αφήνεις την τύχη του. Δεν του βάζεις κάποιες αρχές. Λες το αφήνω και όπως μεγαλώσει. Εκεί γιατί στο παιδί σου έχεις μια σειρά και στην ομάδα σου δεν έχεις. Γιατί στο παιδί σου φροντίζεις να έχεις τους καλύτερους δασκάλους και στην ομάδα σου έχεις έναν ταλέποδο βοηθό, ένα ταλέποδο ο οποίος είναι διακοσμητικό στοιχείο, ένα γυμναστή της πείνας για να κάνει μια φυσική κατάσταση και εσύ την έχεις γκουρού και τι κάνεις. Βάζεις πέντε παίκτες, στην πηγαίνει άμα τύχει λέει μπίλια και κάτσε. Κάνω λέει 7 συνδυασμούς, λέει 7 συνδυασμούς, να δούμε λέει τι θα πετύχει. Κάνω και το rotation επειδή. Ναι, κάνω και το rotation τώρα. Μα δεν έχεις άλλους παίκτες. Ο Τσάβες. Τι σου λέγα για τον Τσάβες, νομίζω δεν στο είχα πει τότε. Ναι. Δεν στο είχα πει για τον Τσάβες. Ακριβώς. Πούντος. Πούντος. Δηλαδή, σκόρχε και έφυγε τώρα, σου λέει απλήρωτος είμαι. Να παίξω μπάλα αποκλείεται, σκόρχε και έφυγε. Δηλαδή ήταν προδιαγεγραμμένη αποτυχία. Δηλαδή. Να σας πω κάτι. Και ίσως και να μην φταίει και ο παίκτης, έτσι. Δεν... Να σας πω κάτι. Εντάξει, εμένα λίγο πολύ, όλοι θα με μάθουν και στο μέλλον θα καθιερωθεί και η μεθοδός μου και η φιλοσοφία μου. Αλλά να σας πω κάτι. Εγώ θα σας κόστιζα πολύ λιγότερο να με έχετε σε μια ομάδα, να σας εκπαιδεύω αυτά τα γίδια που έχετε εκεί τους ποδοσφαιριστές και να βάζετε κάθε εβδομάδα να βάζετε από 2 και 3 γκολ ή να μην χάνετε γκολ. Ή να μην χάνετε γκολ. Δηλαδή, πόσο απλό. Πάτε και δίνετε 1 εκατομμύριο χρήματα για να πάρετε 5 παίκτες τους οποίους τους διώχνετε. Φωνάζετε λοιπόν έναν Έλληνα, είναι πολύ απλό νομίζω, έτσι. Έναν Έλληνα. Και μετά παραπονιούνται γιατί κάνει και προσφυγές, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή, γιατί. Ωραία, δεν έχεις λεφτά. Μην δίνεις λεφτά. Πάρε τον έναν να σου φτιάξει τους άλλους στα 25. Τι πιο απλό. Ο προπονητής τακτικής δεν μπορεί. Αδυνατή. Δεν ξέρει. Κανείς προπονητής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μα κανείς, δεν ξέρει κινησιολογία. Κανείς. Όταν λέμε κανείς, κανείς. Λοιπόν, ένας υπάρχει στην Ελλάδα. Και αυτός είναι αυτός που μιλάει σήμερα. Κανείς άλλος. Πόσο πιο απλό γίνεται. Ας πάει το επόμενο βίντεο. Ας παίξουμε το επόμενο βίντεο παρακαλώ. Να δούμε και τη συνέχεια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όπως είπαμε πολλά λένε. Μα να σου πω κάτι Φώτη. Είμαι πρόεδρος. Γιατί να πάω να δώσω 100.000 να πάρω 17 παίχτες και να μην φωνάξω έναν άνθρωπο να μου φτιάξει 17 που τους έχω τσάμπα από την Ακαδημία. Ακριβώς. Δεν το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εγώ δεν πάρω 100.000 το χρόνο. Μόνο θα πάρω 10. Βλέπουμε, για πες μας. Εδώ βλέπουμε πάλι με διάφορα αξεσουάρ τώρα. Πόσοι, κοιτάξτε με πόση ακρίβεια κινούνται. Πώς μαθαίνουν τα παιδιά. Δηλαδή, αυτό πρέπει να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Πρέπει τα παιδιά να ξέρουν. Σήμερα τα παιδιά δεν ξέρουν Φώτη. Αυτή η σημερινή γενιά των ποδοσφαιριστών μαθαίνουν παπαγαλία. Δεν ξέρουν γιατί κάνουν. Μηχανικά, παπαγαλία. Δεν έχουν βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου. Σήμερα οι προπονητές και οι γυμναστές φτιάχνουν ποδοσφαιριστές. Δεν δημιουργούν γνώστες του ποδοσφαίρου. Φτιάχνουν προπονημένους αθλητές, γιατί οι αθλητές είναι τα παιδιά, δεν μπορούμε να πούμε ότι αθλητές. Έτσι, είναι αθλητές, αλλά μόνο αυτό. Δεν είναι γνώστες. Και τι γίνεται, επειδή όλοι μπορούμε να κλωτσίσουμε μια μπάλα, σου λέει, μωρέ, εύκολο είναι. Όχι, δεν είναι εύκολο. Υπάρχει πολλή επιστήμη από πίσω και πολλή λεπτομέρεια. Αυτά λοιπόν τα παιδιά, αυτός ο πιτσιρικάς. Εάν δεν εξασκήσει το ψαλιδάκι, από πού θα το μάθει. Θα του δει επιφώτιση. Με την κατάλληλη δουλειά βέβαια μπορεί να γίνει εύκολο το ποδόσφαιρο γιατί είναι απλό. Βέβαια. Μα εγώ δεν είπα ότι δεν είναι. Προσέξτε, εύκολο γίνεται ναι. Όταν έχεις έναν άνθρωπο που ξέρει να σου διδάξει τα πάντα. Όταν λοιπόν. Δεν... Και όταν λέω τα πάντα εννοώ κινησιολογικά. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα. Έτσι. Κινησιολογικά πάντα εγώ εστιάζω. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι για άλλους τομείς. Την τακτική, τη φυσική κατάσταση, το ένα το άλλο. Ο καθένας στον τομέα του λοιπόν. Εγώ δεν κάνω τον ξερόλα. Απλά ξέρω αυτό που ξέρω καλά. Την κινησιολογία. Λοιπόν, ας σταματήσω το βίντεο παρακαλώ. Λοιπόν, τι πιο απλό να δημιουργήσεις τεχνογνωσία στους ποδοσφαιριστές σου. Και ακόμα και από χαμηλό επίπεδο. Τι πάει να πει δηλαδή, ακούω πολλούς που λένε μου ήρθε ένα παιδάκι προχτές, 16 χρονών από τη Ραφίνα, έτσι. Και μου λέει γονιδόνι, μην κάνει για ποδόσφαιρο, ήταν αδύνατο. Γιατί να μην κάνει δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Μα μου λέει θέλω να είναι λέει, ψηλά και ογκώδη. Μα τι είδα, αν δείτε προχτές τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο, ο Χατζησαΐας, που είναι ογκώδης και ψηλός,
Κοιτάξτε το μαρκάρισμα που έκανε στο φάουλ. Αυτή τη στιγμή ο Ατρόμητος έχει δύο στόπερ, δύο μπακ. Έτσι, τον αυτόν που έβαλε τον γκολ στον Πάοκ επάνω και αυτόν τον Χατζηρέ προχτές, οι οποίοι κάνανε δύο πέναλτι. Στερήσαν από την ομάδα 4 βαθμούς. Γιατί? Γιατί παίξαν άτσαλα. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν εκπαιδευτεί. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν έχασε 4 βαθμούς. Από εγώ τους έχασα. Ο διαιτητής φταίει. Οι παίκτες δεν φταίνε. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Και καμιά φορά ακούμε και κάτι το αξιοπερίεργο μερικές από ανθρώπους. Και προπονητής, ακόμα λέει ο Τάδε συνάδελφος μου προπονητής, είχε άστρο και προχωράει. Ναι, έχει άστρο, ναι. Εδώ κοιτάξτε τώρα. Αυτό το παιδί είναι 11 χρονών. Κοιτάξτε με τι δύναμη σκάει το λάστιχο πάνω του. Αυτό είναι ένας αντίπαλος. Κοιτάξτε με πόση δύναμη και δεν κουνιούνται. Δεν κουνιούνται. Αυτά τα παιδιά λοιπόν ούτε άσκηση δύναμη έχουν κάνει, ούτε άσκηση ισορροπία. Απλά έχουν μάθει μαχητική κινησιολογία. Κοιτάξτε, το λάστιχο πάει σαν χειροβομβίδα πάνω του. Εδώ κοιτάξτε, σαν βλήμα. Εδώ κοιτάξτε, δεν κουνιέται. Αυτό το παιδί λοιπόν, 11-12 χρονών, σε 3 χρόνια πιστεύετε ότι θα φοβάται άνθρωπο στο γήπεδο? Εδώ κοιτάξτε. Δεν υπάρχει περίπτωση βέβαια. Πιστεύετε να φοβάται? Κοιτάξτε με πόση δύναμη φεύγει το λάστιχο. Εδώ κοιτάξτε, πέφτει κάτω, σηκώνεται πάνω. Δεν κάθεται να πει, α, να σταματήσει το βίντεο. Να σταματήσει παρακαλώ το βίντεο. Προχτές είδα πάλι, γιατί είδα τον Ατρόμητο πάλι με τον Παναθηναϊκό. Τους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο άλλος τον πάτησε λίγο και σφάδαζε σαν αρνί κάτω. Σαν αρνί σφάδαζε. Έκανε και περιουέτα στον αέρα να πέσει κάτω από το πέναλτι. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, αυτά δεν είναι αθλητισμός αυτό το πράγμα, δεν είναι ποδόσφαιρο. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Γι' αυτό και ο κόσμος Δημήτρη. Τι να πάει, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Είναι μεγάλη κατηγορία. Δεν χρειάζεται. Να πάει να βλέπει τα τοπικά. Β τοπικό, Α τοπικό. Τουλάχιστον εκεί πάει συνειδητοποιημένο. Εγώ νομίζω ότι είναι προτιμότερο αυτό να βλέπει. Ναι, δεν υπάρχει λόγο. Αξίζει τον κόπο. Δεν υπάρχει λόγο, ναι. Και εγώ, α πούμε, την αλήθεια, παρότι έχω πάθος με το ποδόσφαιρο. Έτσι, κάπου έχω γυρίσει την εδώ, κοιτάξτε τώρα. Κατηγορία. Εδώ λοιπόν, Φώτη μου, κοιτάξτε, αυτή είναι η νέα γενιά. Η νέα γενιά ποδοσφαιριστών. Κοιτάξτε λίγο το μικρό. Εδώ, κοιτάξτε, αυτά τα παιδιά έχουν 3 χρόνια διαφορά. Πώς πέφτει. Κοιτάξτε λίγο πώς χαμηλώνει το σώμα σε αυτά τα παιδιά. Αυτά όλα είναι μαχητές. Αυτοί είναι μαχητές. Όχι που μου λέει ο Ζωνίδης, θέλω λέει ένα γκρουπ μαχητών. Τι με τι, με τα ψέματα, με τα ευχολόγια. Να τους κάνουμε μαχητές. Με το μαλλί και με το τατουάζ και με το σκουλαρίκι, να τους κάνουμε μαχητές. Οι μαχητές έχουν τέχνη, έχουν γνώση. Δεν λέμε μαχητής έτσι για να το πούμε. Κοιτάξτε εδώ το μικρό τώρα. Αυτοί έχουν 6 χρόνια διαφορά. 6 χρόνια διαφορά και δεν μασάει πουθενά. Σαν πίτμπουλ πάει πάνω. Εδώ κοιτάξτε το μικρό. Ο άλλος είναι πιο ψηλός 1,5 κεφάλι. Εδώ κοιτάξτε κίνηση. Το παιδί αριστερά είναι σεντερφόρ, 16 χρονών. Κοιτάξτε κίνηση επιθετικού. Κοιτάξτε πώς τον έχει λοκάρει και δεν τον αφήνει. Άστο να πηγαίνει πέρα να δώθε. Τι θα την κάνει την μπάλα. Μία-δύο θα τη δώσει. Βέβαια, αναγκαστικά τη δώσει. Θα την θέλει να την κρατήσει. Εδώ κοιτάξτε, παρόλο τον όγκο του μπλε, δεν του κάνει φάουλ. Πάει προσεκτικά επάνω και τον παρενοχλεί. Εδώ κοιτάξτε, τα χέρια. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα χέρια στην κίνηση. Να μπορεί να στρίψει, να μπορεί να ελιχθεί γρήγορα. Παρακαλώ να σταματήσει το βίντεο. Πραγματικά εντυπωσιακές κινήσεις, έτσι. Ακριβώς. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να πω ότι και να ανακοινώσω ότι το μήνα Δεκέμβριο, επειδή δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και από γονείς αλλά και από βασικά από συναδέλφους, γιατί κακά τα ψέματα για να μπορέσει να επεκταθεί αυτή η νέα γνώση, γιατί πραγματικά είναι μια νέα γνώση παγκοσμίως, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα με τη μεθοδολογία μου και με τη δημιουργία ποδοσφαιριστών, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο παγκοσμίως. Είναι μια νέα μέθοδος η οποία έχει αρχίσει να κερδίζει συνεχώς έδαφος. Σε όλους αρέσει να βλέπουν ένα μαχητή μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που να ξέρει ανά πάσα στιγμή τι να κάνει και να πώς το κάνει. Και δέχομαι λοιπόν το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους 3 μήνες και μέσα από την εκπομπή, δέχομαι μηνύματα στο Facebook και στο email μου, αλλά κυρίως στο Facebook, επειδή ανεβάζω πάρα πολλά πράγματα και αναλύω και φάσεις και δείχνω και βίντεο, δέχομαι μηνύματα από συναδέλφους, οι οποίοι με ρωτάνε πώς μπορούν να εκπαιδευτούν σε αυτή τη νέα γνώση. Θέλω να πω, να ανακοινώσω ότι από αρχές Δεκεμβρίου, από τις 4 Δεκεμβρίου και μέχρι 8 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιούνται σεμινάρια για όποιον ενδιαφέρεται. Τα σεμινάρια αυτά μπορούν να γίνονται είτε κατά άτομο είτε κατά ομάδες. Δεν έχω θέμα. Έτσι. Μπορεί κάποιος δηλαδή να κάνει το σεμινάριο του είτε ατομικά προσωπικά μόνος του ή να το κάνει μαζί με άλλους εφόσον συμπέπτουν οι ημερομηνίες και οι ώρες. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, επειδή το Δεκέμβριο και την περίοδο των εορτών σταματάνε τα πρωταθλήματα υποδομών, υπάρχει μια άνεση χρόνου γιατί δεν υπάρχουν αγωνιστικές. Ναι, δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Οι συνάδελφοι ΤΕΦΑ, ΕΠΟ, UEFA, ΙΕΚ,
ή αναγνωρισμένων σχολών του εξωτερικού μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλέφωνο 211-410-3358 ή στο 699-58-28-931 ή να μπουν ηλεκτρονικά στο mpfexperience.gr να δηλώσουν συμμετοχή για να μπορέσουμε να καταρτήσουμε πρόγραμμα και ώρες με την εκπαίδευσή τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθουν συνάδελφοι όσο το δυνατόν περισσότεροι, όχι για να οικονομήσω, γιατί είναι ένας όρος που εμένα μου τη δίνει στα νεύρα, έτσι, όχι για να οικονομήσω, αλλά γιατί αυτή η γνώση πρέπει να διαδοθεί. Εγώ μόνος μου θα το διαδώσω όσο μπορώ, αλλά πρέπει αυτή τη νέα γνώση να την απολαύσουν και παιδιά σε όλη την Ελλάδα και οι προπονητές να κάνουν πιο εύκολα τη δουλειά τους, να κάνουν πιο εύκολα το έργο τους, γιατί μέσα από αυτή τη μεθοδολογία που έχω δημιουργήσει μπορούν να διδάξουν πολύ γρήγορα με ακριβή λεπτομέρεια όλες τις δεξιότητες του ποδοσφαίρου και να δημιουργήσουν άριστους αθλητές και όχι μη μαθείς και αμαθείς ποδοσφαιριστές. Ας παίξει παρακαλώ το βίντεο και να τελειώσουμε σήμερα με τους προπονητές, με την εκπαίδευση των προπονητών. Και η αλήθεια ότι σου έχουν στείλει αρκετά μηνύματα και στο Facebook και στο email και γι' αυτό λοιπόν οι φίλοι μας πρέπει πραγματικά να βιαστούν, θα έλεγα, για να καταρτήσεις και εσύ το πρόγραμμά σου, να έχεις και αυτή την ελευθερία, την άνεση. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν είναι η Ακαδημία του Πανκροτηριακού στα Χανιά. Εκπαιδευτήκαν 6 προπονητές. Εδώ είναι κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Ο δεύτερος που είδατε είναι στην Αμερική, είναι στην Ακαδημία GPS. Άλλοι συνάδελφοι είναι στο Ηράκλειο, στη Χαλκίδα. Έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα. Ο αριθμός των συναδέλφων που έχουν εκπαιδευτεί είναι 30. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μέρος της εκπαίδευσής τους για να πάρετε έτσι μια γεύση. Να δείτε ότι και αυτοί ακριβώς μαθαίνουν ό,τι μαθαίνουν και οι αθλητές μου. Ακριβώς μαθαίνουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο για να διδάσκουμε όλοι τα ίδια και όχι ο καθένας σε κάθε ακαδημία να διδάσκει ό,τι γουστάρει και ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν έχει ποδόσφαιρο και πολλές χώρες. Ο λόγος είναι ο εξής. Δεν υπάρχει δομημένος τρόπος εκπαιδευτικής διδασκαλίας της τεχνικής. Ο καθένας διδάσκει κατά το δοκούν. Και αν τους ρωτήσετε όλους, και όταν λέμε όλους, εννοούμε όλους τους συναδέλφους, δεν ξέρει κανείς να διδάσκει με ακρίβεια κάθε δεξιότητα του ποδοσφαίρου. Και όταν λέμε κάθε δεξιότητα, εννοούμε κάθε δεξιότητα. Μπορεί να ξέρουν τρεις, δεν ξέρουν τις άλλες 53. Έτσι. Αυτό όμως δεν δημιουργεί άρτιους αθλητές. Και μετά τι κάνουμε, τι κάνουν οι συνάδελφοι αυτοί, το ρίχνουν στην τακτική. Μα ρε συνάδελφοι, μα πώς να δημιουργήσετε την τακτική όταν έχετε ημιμαθείς ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ξέρουν να κοντρολάρουν σωστά, δεν ξέρουν να μαρκάρουν σωστά, δεν ξέρουν να τρέχουν σωστά όπως μαθαίνει ο συνάδελφος εδώ πέρα, ο οποίος είναι στην Ακαδημία της Βαλένθια εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι είναι προς όφελος του αθλητισμού και του ελληνικού ποδοσφαίρου όσοι περισσότεροι προπονητές μπορούν να έρθουν να εκπαιδευτούν, γιατί εάν το κάνουμε συντονισμένα σε μεγάλη κλίμακα στην Ελλάδα, θα αλλάξει το ποδόσφαιρο. Αυτό το χάλι το ελεηνό που υπάρχει σήμερα, που νομίζουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές ότι ξέρουν μπάλα, όχι, δεν ξέρουν μπάλα. Ξέρουν όπως γουστάρουν και τους έχει κατέβει στο κεφάλι. Δεν ξέρουν να εξηγήσουν γιατί κάνουν κοντρόλ, γιατί κάνουν κεφαλιά, πώς να την κάνουν, πώς να τη διδάξουν. Γι' αυτό και χάνονται ευκαιρίες. Βλέπουμε έναν ποδοσφαιριστή, ο Κλάους, διάβαζα προχτές, δεν έχει βάλει γκολ 8 αγωνιστικές. Μα πώς να βάλει. Εδώ δεν έβαζε στην Ελλάδα, θα βάλει στο Ισραήλ, θα βάλει. Αφού δεν μπορεί. Δεν το έχει δείξει κανείς. Και πουλήθηκε αυτός ο άνθρωπος 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή, μα καλά, αυτοί στο Ισραήλ δεν το είδανε. Ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος, δεν ξέρει. Ενδεχομένως αυτό που να ενδιαφέρει τα σωματεία είναι να πουλήσει τον παίχτη και να βγάλουν τα φράγκα, έτσι. Ναι, εντάξει. Αυτός που τον πουλάει, ναι, έμπορος, ήθελε να πουλήσει. Μα αυτός που τον αγοράζει. Εντάξει. Αυτός που τον αγοράζει, τι κάνει δηλαδή. Προφανώς ήταν κάποιοι. Θα πάω εγώ να πω τον Κλάους που δεν έχει βάλει, δεν έχει σταυρώσει γκολ στην Ελλάδα, να του δώσω εγώ 1,5 εκατομμύριο να βάλει στο Ισραήλ. Δεν κόβω και τα δύο μου τα χέρια που θα υπογράψω εγώ τέτοιο πράγμα. Εντάξει, ίσως στη συνέχεια να βρει τον δρόμο. Σταματήστε παρακαλώ το βίντεο. Και να σκοράρει. Φωτί, δεν γίνονται. Δεν είναι ότι κάτι που μαθαίνετε. Πρέπει να καταλάβει. Τώρα έπρεπε να έχει μαθευτεί από πριν. Πρέπει να καταλάβει και θα το πω αυτό περισσότερο. Θα το πω για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και μετά και του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Δεν το συζητάω γιατί δεν υπάρχει καν διοίκηση εκεί πέρα. Εκείνοι έχουν γίνει τώρα, χαροπαλεύουν. Αλλά θα το πω λοιπόν για αυτές τις δύο ακαδημίες, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, και ιδιαίτερα του ΠΑΟΚ. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθησία από τον πρόεδρο του το Σαββίδη για τις ακαδημίες, έτσι. Και για όσες άλλες ομάδες οι οποίες έχουν ευαισθησία με τις ακαδημίες, ότι για να γίνει σωστή δομημένη δουλειά στις ακαδημίες, πρέπει οι προπονητές των ομάδων αυτών όλων να εκπαιδευτούν στην κινησιολογία, να ξέρουν με κάθε ακρίβεια τι διδάσκουν και γιατί το διδάσκουν. Σήμερα
Δεν υπάρχει αυτή η τεχνογνωσία ούτε στους προπονητές της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ, ούτε του Ολυμπιακού, ούτε της ΑΕΚ. Και της ΑΕΚ πάλι γίνεται μια αξιόλογη δουλειά με τον Ζήκο και με τον Σαμαρά. Πρέπει λοιπόν, εάν θέλουν αυτές οι Ακαδημίες, αντί να βγάλουν 1 στους 100, να βγάλουν 30 στους 100 και 40, και μπορεί να γίνει αυτό γιατί όταν επιλέγεις, κάνεις παιδομάζωμα και επιλέγεις την αφρόκρεμα, δεν δικαιολογείς από την αφρόκρεμα να βγάζεις έναν. Πρέπει στους 100 η μισή να βγαίνουν έτοιμοι ποδοσφαιριστές. Δεν βγαίνουν τώρα, ξέρετε γιατί? Γιατί οι προπονητές των ομάδων αυτών, των ακαδημιών, δεν ξέρουν κινησιολογία. Δεν έχουν διδαχτεί. Δεν ξέρουν. Απλά περιμένουν στην τύχη, χαρακτηριστικά γενικά. Και το Ατρομήτιο η Ακαδημία πάλι που κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια. Λοιπόν, περιμένουν λοιπόν με ατομική φαντασία του καθενός, με σωματικά χαρακτηριστικά, ύψος, πάχος κλπ. Να βγάλουμε ένα παίχτη. Όχι, πρέπει αυτές οι ακαδημίες να το γυρίσουν στην τέχνη. Δεν μπορούν να επιλέγουν με βάση ποιος είναι ψηλός, ποιος είναι γεμάτος, ποιος είναι δυνατός. Όχι, πρέπει να επιλέγουν ποιος είναι έξυπνος και ποιος είναι τεχνίτης. Για να γίνει αυτό όμως, θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι προπονητές. Γιατί οι προπονητές σήμερα γιατί επιλέγουν τη δύναμη? Γιατί δεν ξέρουν την τέχνη. Δεν ξέρουν την κινησιολογία. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Σε έχουμε καλή συνέχεια στο έργο σου και full δραστηριότητα μέσα στις επόμενες μέρες. Να πούμε ότι στη συνέχεια πάμε αντιστρόφως ανάλογα. Θα δούμε δηλώσεις στο βίντεο που θα ακολουθήσει από τα εξής παιχνίδια: από Άνοιξη Λαυριωτική στην Εψανά, πρώτη κατηγορία. Αναγέννηση Πετρούπολης Άρης Σχολαργού εδώ στην δεύτερη κατηγορία της Αθήνας. Ιπποκράτης Φοίνικας Καλυθέας και στην τρίτη Έψα Αθήνα ήμασταν. Ρουφ Θρίαμβος Αθηνών, Άγιαξ Σταύρου Αρμενική. Επίσης Αστέρας Ζωγράφου Μελίσια και Άγιοι Ανάργυροι Ολυμπιακός Λιωσίων. Λοιπόν, δηλώσεις παιχτών και παραγόντων και προπονητών από τα συγκεκριμένα μάτς. Πάμε να δούμε το βίντεο. Καθόλου καλή στο δημιουργικό τομέα. Μπήκαμε νοθροί και χωρίς συγκέντρωση. Παρ' όλα αυτά δημιουργήσαμε κλασικές ευκαιρίες να πάρουμε το παιχνίδι. Ο αντίπαλος αμυνόταν μαζικά, μας δυσκόλεψε αυτό. Δεν βρήκαμε τον τρόπο να ξεκλειδώσουμε την αντίπαλη άμυνα. Δεν έχουμε παρά να συνεχίσουμε τον αρχικό μας στόχο, που είναι η παραμονή, η εύκολη παραμονή στην κατηγορία. Πολία του παιχνιδιού με μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Εμείς ο μόνος μας στόχος είναι η σωτηρία. Είμαστε πολύ δύσκολα. Παλεύουμε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τελευταίο λεπτό και πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε μια δύσκολη έδρα. Πέναλτι που κατά τη γνώμη μας έγινε δεν μας δόθηκε. Δυστυχώς δεχθήκαμε ένα γκολ με τον ίδιο τρόπο. Είναι το δεύτερο πέναλτι που τρώμε, μάλλον το τρίτο στα τελευταία τρία παιχνίδια. Δεχθήκαμε την ισοφάριση. Καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο να μπούμε πάρα πολύ δυνατά, να βάλουμε και άλλο γκολ, να προηγηθούμε. Δεχθήκαμε ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμα προς τη μένη φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε ένα δοκάρι και θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί. Κάναμε άλλες δύο-τρεις φάσεις να βρεθούμε μπροστά και στην τελευταία δεκάλεπτο μπήκε μόνος του παίχτης μας ο Αλκητζής, ο οποίος ανετράπη καθαρά και πάλι δεν δέχτηκε πέναλτι. Τελικά το μάτς έληξε ισόπαλο, νομίζω ότι αδικούμαστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο από να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Τα παιδιά μας είναι ομάδα, παλεύουν όλα τα παιχνίδια και πιστεύω ότι στα επόμενα παιχνίδια θα πάρουμε θετικά αποτελέσματα. Πολύ δυνατά, κρυφτήκαμε ένα γρήγορο γκολ. Δυστυχώς δεχτήκαμε. Παρόλο που ήμασταν πιο δυνατοί και πιο απειλητικοί, δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Αλλά συνεχίζουμε δυναμικά και για τα επόμενα παιχνίδια. 1-2 πιστεύω. Και έβαλα το φάουλ και να μετρήθηκε άλλο στο παιχνίδι. Και γύρισε. Είμασταν αρκετά μαχητικοί πιστεύω και ανταγωνιστικοί και θα είμαστε πάντα. Γνωρίζαμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία θα έρθει να μας αντιμετωπίσει με πολύ αμυντικούς προσανατολισμούς. Το είδαμε κιόλας από την αρχή του παιχνιδιού. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις να πετύχουμε γκολ γρήγορα. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες, είχαμε δοκάρι. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου από μια στατική φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο βρήκαμε αρκετούς διαδρόμους. Ο αντίπαλος, όπως είναι φυσιολογικό, θα ανέβαινε λιγάκι πιο ψηλά, θα δίνει παραπάνω μέτρα. Εμείς παρόλα αυτά δεν παρασυρθήκαμε. Βάλαμε και πετύχαμε και ένα δεύτερο τέρμα. Και νομίζω ότι η έκβαση του σκορ, παρότι θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη, το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που κρατάμε και οι τρεις βαθμοί. Ήταν ένα παιχνίδι που είχαμε προετοιμαστεί όλη την εβδομάδα. Ξέραμε τι μας περιμένει μια ομάδα να περιμένει πίσω από την μπάλα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού.
προσπαθήσαμε να παίξουμε γρήγορα, να αντιχθούμε από τα πλάγια, να βρούμε κάποιους καινούς χώρους για να βάλουμε ένα γρήγορο κούλα μας λύση στα πόδια. Δεν το βρήκαμε γρήγορα, ευτυχώς το βρήκαμε στο κατάλληλο χρονικό σημείο, πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Αυτό μας έλυσε κάπως τα χέρια και προσπαθήσαμε στο δεύτερο να παίξουμε καλύτερα, πιο γρήγορο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες για να το κάνουμε. Έτσι έμεινε το σκορ σε χαμηλά επίπεδα, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι από τους τρεις βαθμούς. Πολύ σημαντικό για μας, βαθμολογικά, γιατί θέλαμε σίγουρα βαθμούς να είμαστε στην πεντάδα και στις ομάδες που είναι ψηλά. Να μην χάσουμε που λένε το τρένο από νωρίς. Και η άλλη ομάδα και αυτοί θέλανε βαθμούς να σωτούμε. Και ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Το πρώτο ημίχρονο πήγαμε καλά, παίζαμε πολύ καλά, είχαμε ευκαιρίες, αλλά δεν βάλαμε τα γκολ. Και μετά στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε τελείως η εικόνα. Και σε κάποιες, στο 2-1 αργά, εκεί ήμασταν και τυχεροί που χάσανε άλλη πέναλτι. Αυτό είναι. Πάντως μετράει μόνο μια εικόνα πρώτου ημιχρόνου για μας. Αυτό είναι σημαντικό που πήγαμε. Είμαστε εκεί πολύ καλοί και οι βαθμοί. Τίποτα άλλο. Πολλές φάσεις έπρεπε να είχαμε τελειώσει σίγουρα μεγαλύτερο σκορ. Πολλά φάουλ και πήγαμε καλά. Ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι που ξεκίνησε καλά για εμάς. Είχαμε δύο κλασικές ευκαιρίες για γκολ. Στη συνέχεια όμως ισορροπήθηκε το παιχνίδι. Ήταν ένα πολύ σκληρό αγώνα ανάμεσα σε δύο πολύ ποιοτικές ομάδες και το σκορ είναι θετικό και για μας και για την ομάδα των Αγίων Πιστεύω, γιατί στο τέλος προσέχαμε τις άμυνες μας. Η συνέχεια. Η συνέχεια για μας είναι δύσκολη, όμως κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και αυτό είναι ο στόχος μας. Παιχνίδι με παιχνίδι. Για την ομάδα μας, γιατί είχαμε πολλές απουσίες στο σημερινό παιχνίδι βασικών παιχτών. Τα παιδιά ανταπεξήλθαν τώρα στις δυσκολίες του παιχνιδιού και έστω και δύσκολα πήραμε αυτό το τρίποντο που είναι μεγάλο τρίποντο, δηλαδή για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η στόχη της ομάδας είναι σε κάθε παιχνίδι να είμαστε ανταγωνιστικοί. Τώρα με την έλευση των παιχτών τώρα που είχαν προβλήματα τραυματισμού και γενικών υποχρεώσεων δεν είχαν έρθει στους αγώνες. Πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερη πορεία από ό,τι έχουμε και ο στόχος είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι. Να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι, θα δώσαμε όλα. Νομίζω το αξίζαμε. Έτυχε να είμαι εγώ αυτό που θα βάλει τον γκολ. Συνεχίζουμε για μια καλή πορεία. Κανένα παιχνίδι σε αυτή την κατηγορία δεν είναι εύκολο. Έτσι το αντιμετωπίσαμε όλη την εβδομάδα. Ο Θρίαμβος Αθηνών πραγματικά έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με νεαρά παιδιά, το οποίο τους λείπει μόνο η απειρία. Εκεί κρίθηκε νομίζω το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο μέχρι το 20 λεπτό. Μετά νομίζω ήμασταν λίγο καλύτεροι. Δεν κάναμε γκολ τις φάσεις που είχαμε με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να παίρνει ψυχολογία. Νομίζω ευτυχήσαμε να προηγηθούμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με το πέναλτι του Τζόρτζη και στο δεύτερο ημίχρονο διαχειριστήκαμε σωστά το μάτς. Δώσαμε μόνο μια φορά το δικαίωμα στον αντίπαλο να μας απειλήσει. Εκεί χρειάστηκε ο Μάκης, ο Κουνάδης, ο οποίος πραγματικά μας κράτησε ζωντανός και στο τέλος κάναμε το 2-0. Το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Εμείς περιμένουμε να μπει στο παζλ σήμερα που μπήκε ο Ζήσης, περιμένουμε να μπει ο Λαγκαδινός, περιμένουμε να μπει ο Τσιβλάκης. Έχουμε υλικό, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι. Όλοι δεν ήμασταν ποτέ. Και το λέω τώρα, όχι σαν δικαιολογία, μετά από ένα στραβό αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε, θα δουλεύουμε. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι μέσα στην έδρα μας με τον Κένταρο που είναι must win. Αυτό που λέμε ότι πρέπει να το πάρουμε. Να δούμε πού θα είμαστε βαθμολογικά στις διακοπές και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Μπορεί να φαντάζει εύκολο να παίζει με την τελευταία βαθμολογία, αλλά ξαναλέω, κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Εμείς κατάμε τους τρεις πόντους και πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου, γιατί πιστεύω ότι σήμερα δικαιούμασταν σίγουρα το βαθμό της οπαλίας. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Παίζαμε με μια ομάδα που είναι από τα φαβορί για να ανέβουν στην κατηγορία. Δεχτήκαμε γκολ σε πολύ κρίσιμα, σε στιγμή κρίσιμη και περίεργη του παιχνιδιού.
το 1.44 με το πέναλτι και το άλλο στο 92 την ώρα που είχαμε βγει να ισοφαρίσουν. Σίγουρα μεγάλο ρόλο έπαιξε η φάση του 89, στο οποίο χάσαμε μια διπλή ευκαιρία απίστευτη να το κάναμε 1-1 και να είχαμε πάρει τον πόντο. Δεν πειράζει, εγώ έχω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί όπως βλέπετε συνήθως όλοι παίζουν με 2-3 μικρούς, εμείς παίζουμε με όλο το παιχνίδι με 9 και με 10. Και πραγματικά το μέλλον τους αξίζει. Θεωρώ ότι θα, και ειδικά στα παιχνίδια στο δεύτερο γύρο, και αυτό που πρέπει να χτυπήσουμε, θα τα χτυπήσουμε καλά για να τα πάρουμε και να, εννοείται, να σώσουμε την κατηγορία. Λοιπόν, κοντά μας αυτή την προσπάθεια, καλά τα πει ο κόουτς ο τελευταίος, ο Τσαγδής, εκεί του Θεία Βαθινού. Νομίζω ότι για τα πιτσιρίκια είναι το ποδόσφαιρο, για τις μικρές ηλικίες, τα αεραστενικά πρωταθλήματα, και αυτό γίνεται από τους περισσότερους, είναι γεγονός. Κοντά μας αυτή την προσπάθεια, αν και περιμένουμε μεγαλύτερη στήριξη γενικότερα, θα λέγαμε, είναι τα σούπερ μάρκετ VioMarket, με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα στο Ηράκλειο σε τρεις περιοχές. Τα τηλέφωνα τα βλέπετε: 210-28-27-622. Στην Άνοιξη 2-10-62-17-007 και στη Νέα Ερυθρέα 2-10-80-74-467. Βέβαια ο συνδετικός κρίκος για τα νότια προάστια είναι το Ηράκλειο. Επίσης έχουμε τα ρεκτιφιαία ανταλλακτικά αυτοκινήτων που γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από τον Τσεβάς. Τσεβάς είναι ανακατασκευές βελτιώσεις κινητήρων από τον Τσεβά, όπως βλέπουμε και εδώ στα ανταλλακτικά ρεκτιφιαία. Βρίσκεται αναπαύσεως 21 και θερμοπυλών. Φοβερή δουλειά κάνει επίσης στο κομμάτι του αυτοκινήτου. Στο Κοροπή τα τηλέφωνα 210-66-25-726 και 210-66-26-637 και το κινητό βέβαια που χρειάζεται στη ζωή μας, 6944-571-516, όχι όταν όμως οδηγούμε, έτσι το σημαντικότερο. Να πάμε στα είδη ταξιδιού με τις βαλίτσες, δερμάτινες βαλίτσες. Τα Μπόρσα Νουόβα με 4 καταστήματα, 2 είναι στη Δάφνη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 2.29 και 2.43, ένα στο Ελληνικό Τιτάνων 16.18, εκεί πάνω στη γέφυρα είναι, και στο Χαλάνδρι Χαϊμαντά 26. Από εκεί και ύστερα για τις καλές γεύσεις έχουμε το Different Σουβλάκι, το οποίο βρίσκεται στη Σπύρου Πάτση 121-123 στο Βοτανικό, λίγο πιο κάτω από το μετρό Κεραμικού, στο κέντρο δηλαδή της Αθήνας, ουσιαστικά σε μια πολύ in περιοχή τα τελευταία χρόνια, που μέχρι τα ξημερώματα κυκλοφορεί πάρα πολύ κόσμο. Για τον delivery λοιπόν 210-34-60-111, 34-60-112 και 698-110-010. Και έχουμε τα εινοποιεία βιολογικά προϊόντα, το χτήμα του Κουτσούκου, του ανθρώπου που βοηθάει για την ομάδα του Αφιδηναϊκού. Καλό είναι οι παράγοντες, είναι ευχάριστο που στηρίζουν τις ομάδες. Βρίσκεται λοιπόν στο 28 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στις Αφίδνες, σε ένα υπέροχο μέρος. Τηλέφωνα 2-29-50-22-8-14 για τις παραγγελίες βέβαια, και 6-9-09-27-33-15, με 32 ποικιλίες με ίνους, βιολογικούς ίνους, απόλυτα νόστιμο θα έλεγα κρασί, για όσους δεν έχουν δοκιμάσει, προσφέρεται για τους λάτρεις του είδους. Να, στο σημείο αυτό λοιπόν να καλησπέρισω τον Ρένο τον Γιαμπουρά. Ρένο, καλησπέρα. Λοιπόν, τι είδαμε σε αυτή την αγωνιστική του Σαββατοκύριακο, ειδικότερα στην πρώτη κατηγορία της ΣΕΠΣΑ? Είδαμε δύσκολα πράγματα. Οι πρώτες ομάδες κελάρανε. Άνω κάτω το παιχνίδι έχει αγωνία. Πιο καλά από το επαγγελματικό. Ναι, είναι. Η αλήθεια ότι το εραστενικό ποδόσφαιρο έχει κερδίσει το επαγγελματικό. Πολλοί κόσμοι έχουν στρέψει την πλάτη του, γιατί δεν βλέπει πια το καλό ανταγωνιστικό προϊόν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και εγώ, από την αλήθεια, είμαι λάτρης του ποδοσφαίρου γενικότερα, αλλά δεν με ικανοποιεί, και καλά τα λέει ο Δημήτρης ο Μπούτρος. Δεν γίνεται όλα στην τύχη έτσι, ούτε αυτοματισμοί βγαίνουν στην τύχη. Χρειάζεται πολλή δουλειά, αλλά ευελπιστώ και βλέπω ότι η νέα γενιά των ποδοσφαιριστών είναι καλύτεροι γνώστες, μαθαίνουν περισσότερα πράγματα, αλλά και με την ανάλογη συνταγή θα έχουμε καλύτερους ποδοσφαιριστές στη συνέχεια. Πάμε να δούμε λοιπόν αγωνιστική δράση. Είδαμε προηγουμένως τις δηλώσεις από τους αγώνες που αναφέραμε. Πρέπει να δούμε αγωνιστική δράση στα μάτς που μπορέσαμε και καλύψαμε. Έτσι δεν τα προλαβαίνουμε κιόλα. Σε όλη την Αττική. Όχι, δεν γίνεται. Και σε όλη την Έτσι δεν γίνεται αυτό. Πάμε στο μάτς Άνοιξη Λευρωτική. Δεν σημειώθηκε γκολ. 0-0. Υπήρχαν όμως φάσεις στο παιχνίδι. Με τα μαύρα η ομάδα της Άνοιξης, με τα κόκκινα και πράσινα στο στυλ της Πορτογαλίας είναι η ομάδα της Λευρωτικής. Στο 25 είχαμε ένα οριζόντιο δοκάρι από τον Ιωσήπου. Είχε μια πρωτοβουλία με κεφαλιά που έγινε. Και στη συνέχεια στο 28 λεπτό ήταν άτυχη η ομάδα της Άνοιξης. Είχε ακόμα ένα δοκάρι με τον Κοβέο. Εδώ εκπληκτικές αποκρούσεις. Να και το rebound που πήρε ο Κοβέος και έκανε το σου την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Δεν του έκανε το χατήρι στην Άνοιξη. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, Αναγέννηση Πετρούπολης Άρης Χολαργού 2-2. Στο 3 Παπακώστας έκανε το 0-1.
για την ομάδα του Άρη Χολαργού που ζήτησε και ένα πέναλτι εδώ πέρα, κάποιες προσπάθειες. Στο 31 από Παπαδημητράκης με πέναλτι η Θάση Σοφαρίσης 1-1 για την αναγέννηση Πετρούπολης. Εδώ βλέπουμε να εκτελεί το πέναλτι στην άλλη γωνία. Στο 44 ο Μάλιαρης έκανε το 1-2 πάλι προβάδισμα για τον Άρη Χολαργού του Άρη Γκάνια. Πανηγυρίζουν εδώ η επέκταση, ένα ιδιαίτερο συναρπαστικό μάτς. Και στο 68 ο Θανασόπουλος με ένα εκπληκτικό φάουλ έστειλε μπάλα στο παραθυράκι, πανηγυρίζει τρελά, έκανε το 2-2. Πάμε να δούμε ένα άλλο μάτς με αρκετούς αξιόλογους νεαρούς ποδοσφαιριστές από ό,τι εντόπισα. Υποκράτης Φοίνικας Καλυθέας 1-0. Στο γήπεδο του Ηφαίστου έγινε αυτό το πρωί της Κυριακής, σε μια ηλιόλουστη ατμόσφαιρα. Και βέβαια αρκετός κόσμος ευχαριστήθηκε το παιχνίδι. Οι δύο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, τρίτη κατηγορία της ΕΠΣΑ. Είμαστε κοντά και στις μικρές κατηγορίες, τις λεγόμενες. Υποκράτης λοιπόν Φοίνικας Καλυθέας 1-0. Εδώ μια μεγάλη ευκαιρία έφυγε μόνος του. Ο Πετινός ήταν προηγουμένως στην μπάλα, ελάχιστα out και ο Θωμαίδης έχασε τον γκολ. Ένας δυνατός σουτ θα γίνει από τον Χαψί, τώρα θα δείτε, του Φοίνικα Καλυθέας. Η μπάλα στην συμβολή των Δοκών, εκεί έμεινε άγαλμα τερματοφύλακας. Και επειδή η μπάλα τιμωρεί αυτούς που χάνουν τις ευκαιρίες, το 89 ο Μίχος με ένα διαγώνιο πλασέ έδωσε τη νίκη στην ομάδα του Ιπποκράτη, που κάνει καλή δουλειά πάντως ο εθνικός, ο Κώστας Ζαμπέτας, και είχε πολλές ελλείψεις στο μάτς αυτό. Ωστόσο, κατάφερε να πάρει το τρίποντο με το σκορ με 1-0. Πάμε να δούμε στο άλλο μάτς, Ρουφ 3 από Αθηνών, πρώτη κατηγορία της Αθήνας, 2-0. Εδώ μια ωραία ενέργεια. Ένα κοντινό πλάσε ο Χατζής έχασε μεγάλη ευκαιρία. Εδώ ο Τζόρτζης μπαίνει στην περιοχή και θα ανατραπεί ο Φωτόπουλος. Είναι το πέναλτι που θα εκτελέσει ο Τζόρτζης για την ομάδα του Ρουφ. Θα κάνει το 1-0. Και ενώ είχαμε τη χαμένη ευκαιρία του Χατζή, να δω λοιπόν ο Τζόρτζης το 1-0 για την ομάδα του Ρουφ στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Στη συνέχεια λοιπόν ο Κουνάδης, εδώ ο goalkeeper, κάνει και τις τρίπλες του. Πέρασε δύο αμυντικούς από το 3 από Αθηνών και εδώ θα κάνει και μια εκπληκτική απόκριση. Πραγματικά απογειώθηκε πολύ κοντά, δεν νικήθηκε ο Κουνάδης σε σούτ του Βενέτη. Ενώ ο Ζήσης λίγο πριν τη λήξη του αγώνα με ένα φοβερό γκολ έγκρισε την μπάλα με το σώμα του και την κατάλληλη στιγμή έκανε το πλασέ, το 2-0 για την ομάδα του Ρουφ. Έχουμε το άλλο ματς, Άγιαξ Σταύρου Αρμενική 2-0. Στην αρχή είχε ο Άγιαξ Σταύρου που είναι με τα μπλε σε αυτό το ματς. Η Αρμενική αρκετά βελτιωμένη σε σύγκριση με άλλα παιχνίδια. Ο Μούτσας ένα δυνατό σουτ, η μπάλα θα αποκρουστεί από το δοκάρι για την ομάδα του Άγιαξ Σταύρου. Να λοιπόν με δύναμη έσκασε στο οριζόντιο δοκάρι. Στη συνέχεια ο Καραμάνος θα κάνει το 1-0 για την ομάδα του Άγιαξ Σταύρου που στοχεύει βέβαια την άνοδο. Εκεί τρύπωσε ο Καραμάνος και κάνει το 1-0. Και βέβαια στην συνέχεια θα γίνει το. Μάλλον ο Χριστόπουλος με κεφαλιά έκανε το 1-0 από κεφαλιά μετά από φάουλ. Και ο Ερμάλ Μεσούτ έκανε στη συνέχεια το 2-0. Αστέρα Ζωγράφου Μελίσια 3-1. Τώρα ο Καραμάνος θα κάνει στο 8 το 1-0 για την ομάδα του Αστέρα Ζωγράφου. Τα Μελίσια είχαν βελτίωση, αλλά και πάλι πρέπει να διορθώσουν κάποια πράγματα, ειδικά κάποια αμυντικά κενά, για να μπορέσουν να έχουν αξιόλογη έτσι πορεία. Ο Καραμάνος λοιπόν έκανε το 1-0. Στη συνέχεια στο 68 ο Ρέτσκα θα κάνει το 2-0 για την ομάδα του Αστέρα Ζωγράφου. Εδώ έκλεψε την μπάλα, προσπάθησε να περάσει την αντεπίθεση η ομάδα και στη συνέχεια όπως είπαμε ο Ρέτσκα θα καταφέρει να ανεβάσει το δείχτη του σκορ σε 2-0. Μια καλή απόκριση εδώ των τερματοφύλακα των Μελισσίων. Έχασε και ένα πέναλτι στη συνέχεια ο Πολυδωρόπουλος για την ομάδα των Μελισσίων. Η μπάλα αποκρούστηκε από το δοκάρι και στη συνέχεια πάλι ο Ραχάνης το 90 θα κάνει το 3-1 για την ομάδα του Αστέρα Ζωγράφου απέναντι στα Μελίσσια που προσπαθούν να βελτιωθούν. Εδώ όπως είπαμε θα δοθεί το πέναλτι που θα χτυπήσει ο Πολυδωρόπουλος για την ομάδα των Μελισσίων. Θα χάσει όμως την ευκαιρία αφού η μπάλα σε αυτό το σουτ, το πέναλτι που θα εκτελεστεί, θα χτυπήσει στο δοκάρι και δεν θα καταλήξει στα δίχτυα και στη συνέχεια ο Ραχάνης, όπως είπαμε εδώ, θα κάνει το τελικό 3-1 για την ομάδα του Αστέρα Ζωγράφου που επίσης ευελπιστεί να ανέβει κατηγορία. Και στο τοπικό ντέρμπι για την πρώτη κατηγορία της Αθήνας, ντέρμπι κορυφής Άγιαν Άργυρη Ολυμπιακός Λιωσίων, στην έδρα του Ολυμπιακού Λιωσίων στο Ήλιον, σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Υπήρχαν ευκαιρίες από τις δύο ομάδες για γκολ, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Ένα δυνατό συνδίκη που έγινε από τον Καραχάλιο, εντυπωσιακή απόκρουση. Ένα φάουλ εκεί που ετοιμάζουν να εκτελέσουν εκεί με τον Γουβαλάρη και με τον Νταοτάη.
Υπήρχαν οι φάσεις, όχι όμως οι πολύ δυνατές συγκινήσεις σε αυτό το μάτς, και λογικά όπως τα περισσότερα ντέρμπι, έτσι και αυτό κατέληξε στο 0-0. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτό χωρίς τέρματα ουσιαστικά άφησε ικανοποιημένες και τις δύο ομάδες. Πήγαν αρκετά διαβασμένες στον αγωνιστικό χώρο από τους δύο προπονητές. Δεν έγιναν τα λάθη. Και όπως είπαμε, μοιραία και λογικά, το μοιραία σε εισαγωγικά βέβαια, και λογικά το παιχνίδι αυτό κατέληξε στο 0-0 παρά τις καλές προσπάθειες. Εδώ και μια κεφαλιά ψαράκι από τον Ταωτά και πάλι από την προσπάθεια του Μπεκατόρου. Η μπάλα πέρασε έξω, δεν επιτέθηκε τέρματα, και έτσι το μάτς αυτό στο Ήλιον, στο γήπεδο του Ηλίου, ανάμεσα στον Ολυμπιακό Λιοσίνο που έχει παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες στο παρελθόν, ακόμα και στη δεύτερη εθνική, αν θυμάμαι καλά, αλλά και στους Αγίους Αναργύρους που επίσης έχουν παίξει σε μεγαλύτερες κατηγορίες, το παιχνίδι έμεινε στο 0-0. Να πούμε, να θυμίσουμε ότι ο Πασαυραϊκός Ρέννο είχε μια καλή πορεία αυτή την αγωνιστική, έτσι. Ναι, κέρδισε 4-1. Τι... Μεγάλη σημαντική νίκη για την ομάδα εκεί του Ορφανόπουλου που δίνει τη ζωή του για την ομάδα, έτσι, απέναντι στον Κουβαρά. Και να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα δεν έγινε το μάτς με τον Αυλώνα λόγω καταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου για το μάτς του Πασταυραϊκού. Ίσως να μπορούσε και να γίνει το παιχνίδι. Αυτά βέβαια είναι λεπτομέρειες, έτσι. Σημασία έχει τι θα αποφασίσει ο διαιτητής. Όπως είπαμε, εμείς είμαστε κοντά πάντα και στο εργασιακό πρωτάθλημα. Καλύψαμε αυτό το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, στην ομάδα της Γίνο Eurobank, που είναι αρκετά οργανωμένη, και αυτό μας αρέσει να το λέμε όταν βλέπουμε οργανωμένες ομάδες με μεθοδικότητα τις προβάλλουμε. Έτσι λοιπόν, στο ανεξάρτητο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που έγινε, νίξε με 7-3 την ομάδα τους, την Black Panther, 10 γκολ πλούσιο το θέαμα. Θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο ο φωτισμός στο γήπεδο βέβαια. Έχουμε δηλώσεις από αυτό το μάτς, αλλά και από την νίκη της γυναικείας ομάδας της Γίνο Eurobank στο βόλεϊ με 3-0 σετ επί του Κρόνου Αγίων Αναργύρων, με coach τη Λία Τιμίτσι, ένα πολύ μεγάλο όνομα η ομάδα της Γίνο Eurobank. Πάμε να δούμε δηλώσεις και κάποια χαρακτηριστικά σημεία και πάλι δηλώσεις από τα δύο μάτς αυτά, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο βόλεϊ. Για τον Άλεξ Παπαδόπουλο, αυτός και ο πίσω με τη μία η μπαλιά φτάνει μέσα στην περιοχή, ένα φοβερό κοντρόλ και να το πρώτο γκολ. Το πρώτο γκολ της συνάντησης λοιπόν για την ομάδα της Γίνου Eurobank, στο ξεκίνημα κιόλας ο Ακπαρίδης ο αρχηγός. Προσπαθεί και αυτός να βρει ελεύθερο διάδρομο. Εκεί Βαρβέρης, τρίπλα, ωραίο σουτ και το 2-0. Σκορ με 6-2. Έχοντας χάσει και άλλες ευκαιρίες πάντως. Για τον Χωριανόπουλο μόνος απέναντι στον αρχηγό. Λοιπόν, του 7ου τέρματος της ομάδας της Γίνου Eurobank, ο Σκαλίδης. Έχουν σκοράρει αρκετοί παίχτες μέχρι στιγμής για την ομάδα της Γίνου Eurobank. 7-2 στο σκορ. Ένα ακόμα δυνατό η μπάλα και τελικά μειώνει σε 7-3. Εδώ η ομάδα της Black Panther, 7-3. 10 γκολ μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Πρόεδρο του σωματείου Γίνου Eurobank, τον κύριο Στάθη Χαρίτο. Κύριε Χαρίτο, η ομάδα για μία ακόμα φορά, θα λέγαμε, έπαιξε σύγχρονο ποδόσφαιρο και επικράτησε με μεγάλο σκορ. Λίγα λόγια για το μάτς και για τους στόχους πλέον της ομάδας. Οι στόχοι της ομάδας είναι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να πρωταγωνιστούμε. Βέβαια, μπήκαμε πάρα πολύ αργά σε αυτό το πρωτάθλημα. Κατά συνέπεια, δεν νομίζω να προλαβαίνουμε να πιάσουμε την κορυφή. Αυτό όμως δεν μας απογοητεύει. Θέλουμε σε κάθε αγώνα να ευχαριστιόμαστε το ποδόσφαιρο, τα παιδιά πάνω απ' όλα, οι ποδοσφαιριστές, οι παίχτες και ο coach. Σήμερα είχαμε μια άνετη νίκη, 7-3, τα λέει το σκορ από μόνο του όλα. Θέλω όμως να δώσω συγχαρητήρια και στην αντίπαλη ομάδα για τα αθλητικά πλαίσια που παίξανε τα παιδιά και το ωραίο ποδόσφαιρο που είδαμε σήμερα. Κοντά μας έχουμε τον Άσο της ομάδας της Γίνου Eurobank, τον Λεωνίδα τον Παπαδόπουλο. Λεωνίδα, η ομάδα σου νίκησε με σκορ 7-3 σε ένα συναρπαστικό μάτς με πολλά γκολ. Αρκετό θέμα, πλούσες πολλές επιθέσεις από εσάς. Ποιο μήνυμα μεταφέρει αυτό το μεγάλο σκορ με το οποίο επικράτησε η ομάδα σου? Το μεγάλο σκορ δεν έχει να λέει κάτι για μένα. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι δεύτερο παιχνίδι που παίζουμε γύρω στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Η ομάδα μας δείχνει για άλλη μια φορά δυνατή και δεμένη. 10 γκολ. Πολύ ευχάριστο για εμάς ότι πετύχαμε 7 τέρματα. Συνεχώς δουλεύουμε με τον προπονητή μας υπό την καθοδήγησή του και η διοίκηση είναι πάντα κοντά μας. Ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Εγώ έχω να πω ότι καλό όλο τον κόσμο της Eurobank, του σωματείου, να έρχεται να μας βλέπει, να βλέπει τα παιχνίδια μας, γιατί θα δείτε ότι θα το αγαπήσει αυτό το άθλημα. Το άθλημα ποδόσφαιρο που θα το ξέρουμε βέβαια, και τους θέλουμε κοντά μας, γιατί θα νιώθουμε και εμείς καλύτερα. 3-0 σετ νικήσαμε. Θα μπορούσα να πω ότι δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος.
Θέλουμε δουλειά, πιστεύω, ακόμα. Ο στόχος βέβαια είναι το πρωτάθλημα, αλλά χρειάζεται και βελτίωση στην ομάδα. Να συγχαρώ όμως για την νίκη της Παίκτριας και την προπονήτρια της ομάδας και να σταθώ και στην πολύ καλή απόδοση που είχε η αντίπαλη ομάδα του Κρόνου Αγίων Αναργύρων. Εύχομαι καλή συνέχεια στην πορεία. Ευχαριστώ. Δείχνει πόσο έτοιμες είμαστε, πόσο πολύ το θέλουμε, πόσο θα προσπαθήσουμε και πόσο δεμένη ομάδα θα είμαστε για να καταφέρουμε να πάρουμε και φέτος τον τίτλο. Πάλι το σερβίς από την ίδια παίκτρια. Αυτή φορά και πάλι κακή υποδοχή από την Πραδέκα. Εκεί μπερδεύονται στο ξεκίνημα η παίκτρια της Πραδέκα. Επαναφέρει. Εκεί θα γίνει από την Διασάκου το πλασέ και όχι το καρφί. Η μπάλα πάνω στο φιλέ. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε το σωματείο Union της Eurobank για τη συμμετοχή μας, για την ευκαιρία μας να παίξουμε στον Ενίοχο. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που έχουμε την ευκαιρία. Προσπαθήσαμε, δεν πειράζει το τρίτο σετ, είμαστε ενωσύστατη ομάδα. Επομένως, η στόχη μας είναι πρώτα απ' όλα να μάθουμε μια την άλλη, να συνεργαζόμαστε και να πάμε μπροστά. Γιατί όσο πιο πολλές ομάδες παίζουμε, τόσο πιο πολύ θα μαθαίνουμε. Είμαστε χαρούμενες. Νομίζουμε ότι δώσαμε το 100% όλες μας. Το δώσαμε! Ρένο, να πούμε ότι καμιά φορά με αντίξω συνθήκες προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας έτσι, παρότι μερικές φορές σβήνουν τα φώτα στα γήπεδα, προσπαθούμε να καλύψουμε κάποια γεγονότα, δεν να μεταφέρουμε έτσι, και με αυτόν τον τρόπο την εικόνα. Είδαμε όμως θα κρατήσω και τη δήλωση που έκανε τελευταία κοπέλα στο βόλεϊ, η Μεχίλη από την ομάδα του Κρόνου Αγίου Αναργύρου, που δεν στάθηκε στο γεγονός ότι έχασε η ομάδα της, αλλά στην προσπάθεια χαμογελαστά αντιμετώπισε το θέμα. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Όταν χάνουμε, δεν πρέπει να μπουρνιαζόμαστε, έτσι να νευριάζουμε και να τα σπάμε όλα και να νομίζουμε ότι πρέπει να ανατρέψουμε το σύμπαν ολόκληρο. Είπε η κοπέλα ότι θα κοιτάξουμε στο επόμενο μάτς να βελτιωθούμε. Πάνω απ' όλα είμαστε μια παρέα. Αυτό είναι αθλητισμός. Μια μεγάλη παρέα όλοι. Και έτσι πρέπει έτσι να σκεφτόμαστε υγιώς, σκεπτόμενοι, γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία. Λένε με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Έτσι. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Η εκπομπή σε επανάληψη κάθε Τρίτη 1:30 τα ξημερώματα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.